πάρα πολύ τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αττικής Πρακτηριούχων και Εμπόρων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Γεια σας, κύριε Ασμάτογλου. Καλό σας μεσημέρι. Σας ακούμε πολύ ωραία, παρόλο ότι είσαστε στην αγαπητή μας Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ, είμαι εκτός Ελλάδος. Ναι, είχαμε μια σύσκεψη εχθές οι Ομοσπονδίες και υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων ήμουνα και εγώ εκεί. Ναι. Και αυτό που αποφασίστηκε με τον Υπουργό, με τον κύριο Σκορδά, ήταν ότι δεν υπάρχει, και αυτή ήταν βέβαια και η πολιτική βούληση του κυρίου Χατζηδάκη, τον οποίο τον είδα πριν από τρεις μέρες, ήταν αυτό το πράγμα, να μην επεκταθεί, να μην δοθεί άλλη παράταση. Είμαστε σε μία πεντάμινη παράταση από την, από την προηγούμενη ημερομηνία της 27 Μαρτίου και καταλαβαίνετε ότι δεν θέλανε να δώσουν άλλη παράταση, παρόλο ότι υπάρχουν βέβαια κάποια κενά όσο αφορά την τοποθέτηση των συστημάτων στα πρατήρια. Θα σας πω όμως ενδεικτικά ότι τα πρατήρια έχουν τοποθετήσει περισσότερα από το 90% τα συστήματα αυτά, είτε τα έχουν τοποθετήσει ολοκληρωτικά, είτε με κάποιες ελλείψεις. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν συμβάσεις, αλλά δεν έχουν υλοποιήσει. Ποια θα είναι η ποινή για το 10% που δεν συμμορφώθηκε, το λουκέτο? Αυτό λοιπόν για αυτούς το 10% θα έχουν πρόβλημα. Πράγματι θα υπάρχει ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου και αυτή είναι η πολιτική βούληση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς. Απλά βέβαια υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, υπήρξαν κάποιες όσο αφορά την έναρξη της δράσης, όσο αφορά την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά μην μένουμε εκεί πέρα, αυτά είναι λεπτομέρειες τα οποία θα πιστεύω ότι θα τελειώσουν εντός του επόμενου διαστήματος, αλλά δεν ενοχλούν και κανέναν να τοποθετήσει τα συστήματά του. Ναι. Κύριε Ασμάτογλου, η τοποθέτηση αυτών των συστημάτων έχει και ένα κόστος. Είχε πει, αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι θα πάρετε κάποια χρήματα από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα θα τα βάλετε εσείς. Τι ποσοστό σας δίνει το ΕΣΠΑ και τι ποσοστό βάζετε εσείς και αν πραγματικά αυτό το ποσοστό μπορεί να το έχει ο πρατηριούχος για να το βάλει το σύστημα, εάν δεν το έχει βάλει ακόμα. Που ίσως για οικονομικούς λόγους να μην το έχει κάνει. Βεβαίως. Από αυτό το 10% υπάρχουν και πρατηριούχοι οι οποίοι δεν θέλουν να το βάλουν γιατί δεν θέλουν να το βάλουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι πρατηριούχοι που δεν μπορούν να το βάλουν. Για λόγους οικονομικούς. Ναι. Περισσότερο δεν θα σας πω ότι αυτό το ποσοστό είναι ανάλογο στην Αθήνα, έτσι, γιατί αυτοί τελικά που έχουν απομείνει είναι αυτοί που δεν θέλουν να τα βάλουν γιατί δεν θέλουν. Δεν είναι ότι δεν έχουν. Στην Αθήνα λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη... Μπορεί να επιβάλλει όμως το κράτος να το θέλουνε, επειδή το 90% έχει βάλει ήδη. Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής, ότι το δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα να τα βάλω, είναι περισσότερο στην περιφέρεια και αυτό είναι που τονίσαμε και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι προς Θεού θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν, να τους δοθούν χρήματα έτσι ώστε να μπορέσουν να τα τοποθετήσουν αυτά τα συστήματα. Γιατί φαντάζεστε, όταν υπάρχει ένα πρατηριάκι σε ένα χωριό και κλείσει από το ένα χωριό και αναγκάζονται αυτοί γεωγραφικά οι κάτοικοι που μένουν σε αυτό το χωριό να πάνε σε ένα άλλο χωριό και να κάνουν κάποια χιλιόμετρα για να βάλουν βενζίνη, αυτό δεν θα λειτουργήσει θετικά. Αφενός για το γεωγραφικό σχεδιασμό όσο αφορά την κατανομή των πρατηρίων και αφετέρου για τον ανταγωνισμό. Γιατί δεν θα λειτουργεί ο ανταγωνισμός όταν μείνει ένα πρατήριο. Ναι, κύριε Ασμάτογλου, προς το παρόν όμως δεν είναι μόνο για την Αττική και για τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα βεβαίως, στην περιφέρεια όμως, δεν εφαρμόζονται και στα νησιά. Εμείς όμως οφείλουμε, θα σας το πω και αυτό, εμείς οφείλουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία και εγώ σαν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων να καλύψουμε και την περιφέρεια. Και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το μεγάλο θα δημιουργηθεί στην περιφέρεια. Τι ζητήσαμε λοιπόν? Επειδή λοιπόν αυτή η χρηματοδότηση, βέβαια θα σας πω ότι αυτή η χρηματοδότηση κάποτε υπήρχε ένα ταμείο πετρελαίων. Έτσι, αυτό το ταμείο ήταν για επενδύσεις τέτοιας μορφής, όπως είναι αυτό το σύστημα Ιδρών Νεκρών. Έτσι, αυτό εξαφανίστηκε, μάλλον πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών και όταν πάει σε ένα άλλο σημείο και σε ένα άλλο Υπουργείο, χάνει. Σε ένα πηγάδι εχάθη. Όμως από τις κρατικές δαπάνες, έτσι, το κράτος αποφάσισε να χρηματοδοτήσει
αυτό το σύστημα των ιστερόνεκρων. Απαρχής εμείς είχαμε πει ότι θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί στο 100%, γιατί θα φέρει έσοδα στα ταμεία του κράτους. Έτσι. Είναι καθαρά ένας εκπέραν το ότι είναι βοήθημα για ένα πρατήριο, είναι καθαρά ένας ελεκτικός μηχανισμός ο οποίος θα φέρει έσοδα στα ταμεία του κράτους. Και εν πάση περιπτώσει θα καλύψει και τον Έλληνα καταναλωτή. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το 100% έφτασε σε κάποια στιγμή κάτω από και η δική μας πίεση, τέλος πάντων, να το δεχτούμε στο 50%. Με τις πρόσθετες απαιτήσεις δεν είναι ούτε καν στο 50%, θα σας πω ότι είναι στο 30%, και αυτό που παρακάλεσα εγώ, ξανά σας το λέω, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων, να βοηθηθεί και να χρηματοδοτηθεί και σε κάποια επόμενα στάδια. Θα σας πω ότι έπεται να γίνουν κάποιες ηλεκτρονικές ογκομετρήσεις σε όλες τις δεξαμενές των πρατηριών αφενός και αφετέρου, να δοθούν ταυτότητες στις δεξαμενές έτσι ώστε να ξέρει η πολιτεία που υπάρχουν δεξαμενές, για να πάψει να διακινείται το όποιο ύποπτο καύσιμο όσο αφορά σε αυτό που αναφέρουμε λαθεμπόριο κτλ. Άρα λοιπόν θα δοθούν κάποιες ταυτότητες στις δεξαμενές των πρατηρίων και όπου υπάρχει δεξαμενή, αυτές οι δεξαμενές θα ογκομετρηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο και αυτό είναι ένα κόστος. Και είπαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον αυτή τη δαπάνη να την χρηματοδοτήσει το κράτος για να μπορέσει ο πρατηριούχος να τα βάλει τα συστήματα αυτά. Γιατί πιστέψτε με, στην περιφέρεια κάποιοι δεν θα τα βάλουν. Δηλαδή μας λέτε λοιπόν τελικά, κυρία Σμάτωλου, ότι κατά 30% επιδοτείται. Αντί για 100%, 30% κατά 30%. Για την Αθήνα αντί για το 50% το οποίο τελικά 30. Είχε οριστεί, η χρηματοδότηση είναι περίπου στο 30%. Αλλού 35, αλλού 25%. Άρα λοιπόν αυτό το 30% ναι, το έχει δεχτεί, το έχουν βάλει το 90% και πλέον το πρατήριο της Αθήνας. Τα υπόλοιπα από αύριο έχω την πληροφόρηση ότι συνεργεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και ίσως και του Υπουργείου Μεταφορών μαζί, να είναι και αυτός ο οποίος έχει μια σύμβαση για να τοποθετήσει τα συστήματα ή δεν έχει κάνει τίποτα, πραγματικά θα έχει πρόβλημα. Άρα δηλαδή από αύριο ξεκινάει η γύρα που λέμε του Υπουργείου Ανάπτυξης με ελεγκτές για να δει αν εφαρμόζεται ο νόμος τελικά και αν όλοι έχουν βάλει το μηχάνημα των ισρώων νεκρών. Τι κόστος είναι αυτό, κυρία Σμάτωλου, για ένα πρατήριο? Ή τουλάχιστον να έχουν προχωρήσει μερικώς ή να υπολείπονται κάποια στοιχεία για να το ολοκληρώσουν ολοκληρωτικά. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν από αύριο ή από μεθαύριο μπορεί να δούμε και κλειστά πρατήρια ένεκα αυτού. Έτσι, και όχι λόγω ύφεσης. Δηλαδή, κυρία Σμάτωγλου, τι κόστος είναι, γιατί να πάμε τώρα στον πρατηριούχο. Του δίνουν ένα 30%. Ναι. Για ένα μέσο πρατήριο, κυρία Καρέ, είναι περίπου 13.000 ευρώ. Αυτό το οποίο χρηματοδοτείται είναι γύρω στις 5.000 ευρώ. Πάντως, δεν μπορείς εύκολα να του πεις του άλλου, βγάλε και 8.000. Να μιλάμε με νούμερα δηλαδή. Δεν είναι εύκολο. Με την πτώση του τζίρου που είχαμε πέρσι και το ξέρετε πολύ καλά, με τα αυτοκίνητα που παραδίδουν τις πινακίδες, με το πετρέλαιο το λιγότερο που βάζει ο άλλος. Δηλαδή, θέλω να πω, τα πρατήρια έτσι και όσο αντιμετώπιζαν το λουκέτο. Τώρα όταν τους λες βγάλει και 8.000, γιατί τα 5 σου δίνω σαν κράτος, δεν είναι τόσο εύκολα. Θέλω να πω, δεν είναι εύκολη κουβέντα. Εγώ σας είπα είναι 13.000 ο μηχανολογικός, ο εξοπλισμός που λέγεται λογισμικό, που λέγεται ράβδος, που λέγεται εκείνο, που λέγεται τ' άλλο. Οι καλωδιώσεις οι οποίες πρέπει να σκάψει κάποιος για να περάσει καλωδιώσεις και οποιασδήποτε έγκυες βελτιώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να δεχτεί η γη το χωράφι, το οικόπεδο αυτό για να δεχτεί το σύστημα αυτό, αυτά είναι επιπλέον λεφτά. Είναι χρήματα αρκετά στην παρούσα φάση και έτσι όπως είμαστε κάτω από την ύφεση αυτή που έχουμε. Για να του λες λουκέτο από αύριο, αυτό θέλω να πω. Για να λες λουκέτο από αύριο και σε αυτό το 10% δεν είναι κουβέντα, ξέρετε. Θα σας πω λοιπόν ότι το 10% να το ξεχωρίζουμε της Αθήνας με τις Αθήνας και με την περιφέρεια. Έτσι, θα σας πω ότι το 10% είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο αυτό που υπολείπεται του 10% να μην έχει χρήματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι σήμερα δεν έχουν κάνει συμβάσεις είναι αυτοί πλέον οι οποίοι δεν θέλουν. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν οικονομικά να το κάνουν αυτό. Ναι, αλλά δεν σκέφτονται αυτοί που δεν θέλουν, κυρία Σμάτωγλου, ότι θα κλείσει το μαγαζί εάν τους πιάσει ο έλεγχος.
Δεν ξέρω μετά από αυτό εάν θα αναγκαστούν να τα βάλουν αυτά τα συστήματα και δούνε πράγματι ότι, ότι υπάρχει πολιτική βούληση και ότι έχει προχωρήσει πολύ. Πάντως είναι μικρό το ποσοστό. Αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Ναι. Επιμένω και ξαναλέω ότι η περιφέρεια έχει το πρόβλημα. Μάλιστα. Και η περιφέρεια είναι αυτή η οποία πουλάει ένα πρατηριάκι σε ένα χωριό 200 και 300 λίτρα την ημέρα για να βγάλει ένα πολύ μικρό κέρδος ένας παππούλης, ένας ηλικιωμένος ή ένας που μένει στο πρατήριο εκεί και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, εξυπηρετεί κιόλας. Ναι. Κάτι άλλο. Εμείς, σαν καταναλωτές, το κράτος θα έχει βεβαίως έσοδα, έτσι. Το λαθρεμπόριο υποτίθεται ότι με, με τις εισρωές, εκροές, με αυτά τα μηχανήματα θα το πατάξει και όσο γίνεται περισσότερο, γιατί πάλι όλο και οι αητονίχηδες θα βρούνε κάποιους τρόπους για να το καταλαβαίνετε, για να κάνουν εδώ, αυτό που λοιπόν, θέλουν να κάνουν. Λοιπόν, εμείς οι καταναλωτές, τι κέρδος έχουμε από όλη αυτή την ιστορία? Εγώ θα σας απαντήσω για το πρώτο κομμάτι που αναφερθήκατε και είπατε ότι το κράτος θα πατάξει το λαθρεμπόριο κτλ. Εδώ πρέπει να σας επισημάνω το εξής. Εάν πράγματι θέλουμε και το έχουμε επισημάνει αυτό και το έχουμε πει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην πολιτική ηγεσία κατ' επανάληψη. Εάν πράγματι θέλουμε να πιάσουμε όλη αυτή τη φοροδιαφυγή και να καλύψουμε, αν θέλετε, το 90 και πλέον τις 100, θα πρέπει αυτό το σύστημα εισρώ νεκρών να επεκταθεί σε όλα τα στάδια διακίνησης του καυσίμου. Πράγματι, έχουν βγει οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες πηγαίνουν και σε άλλα στάδια καυσίμου. Όπως, ποια στάδια εννοείται, τι ακριβώς είναι? Όπως είναι τα ιδιωτικά πρατήρια, όπως είναι οι αποθήκες των εταιριών οι οποίες δεν έχουν, δεν είναι φορολογικές αποθήκες, όπως είναι του ελεύθερου καυσίμου δηλαδή, όπως είναι οι εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης, όπως είναι οι εγκαταστάσεις σε ιδιωτικά πρατήρια, σε αμαξοστάσια, σε λεωφορεία, στο στρατό, βάζουν παντού. Έτσι, άρα λοιπόν υπάρχει ο νόμος, θα πρέπει να εκδοθούν και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα ορίζουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αυτό υπολείπεται. Στην Ελλάδα βέβαια ξεκινήσαμε από χαμηλά προς τα πάνω, σε γειτονική χώρα ξεκινήσανε από τα δηληστήρια και προς τα κάτω, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε όλα τα στάδια διακίνησης, σε όλη την υφοδιαστική αλυσίδα για να μπορέσουμε να το μαζέψουμε. Γιατί τα πρατήρια, το καύσιμο που διακινούν είναι το 50 με 60% του καυσίμου που διακινείται σε όλη την επικράτεια. Το υπόλοιπο 40% διακινείται από αποθήκες, διακινείται από απευθείας, από εταιρείες εμπορίας, διακινείται από πάρα πολλά σημεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας για να το μαζέψουμε και να ξέρει η κάθε σταγόνα του καυσίμου από την αρχή μέχρι το τέλος που πηγαίνει. Άρα δηλαδή είναι πολύ μικρό το κέρδος από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή για τα δημόσια ταμεία. Όχι, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Γιατί σας είπα, είναι πλέον του 50% αυτό που διακινείται από τα πρατήρια. Άρα λοιπόν πρέπει να επεκταθεί και στο υπόλοιπο. Τώρα και στο αναλογικά, άλλο 50%. Αν το υπόλοιπο ποσοστό είναι μικρό και τα διαφυγόντα είναι μεγάλα ή στα πρατήρια είναι μεγάλο το ποσοστό που θα εφαρμοστεί και είναι μικρός ο όφελος, το μικρό το κέρδος, αυτό που θα μπει με τα ταμεία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Τι μπορεί να διακινείται και από πού. Εμείς για λοιπόν... Έτσι ακριβώς. Εκεί θέλω να αναφερθώ σε αυτό που μου είπατε. Τι όφελος θα έχω εγώ? Ακριβώς. Εσείς λοιπόν σας καταναλωτής θα έχετε το όφελος ότι θα ξέρετε ότι αυτό που πληρώνετε αυτό βάζετε. Δηλαδή δεν μας κλέβουν. Αυτό που πληρώνετε αυτό βάζετε. Άρα λοιπόν θα είστε ωφελημένοι και το πιο σπουδαίο ότι θα αποκατασταθεί το κύρος μας, θα αποκατασταθεί του βενζινοπόλη η εντιμότητα. Να μην το λέει ο άλλος κλέφτη, ότι με έκλεψες και δεν μπορείς να το αποδείξεις κιόλας. Έχει γίνει κακύποπτος και αυτός ο οποίος πράγματι δεν είναι κλέφτης τον ενοχλεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το όφελος θα το έχουμε κι εμείς, αλλά θα το έχουμε από εσάς, που εσείς πλέον από αύριο θα ξέρετε ότι δίνετε 50 ευρώ να βάλετε βενζίνη και θα είναι 50 ευρώ. Για όλους αυτούς τους λόγους όμως, κύριε Πρόεδρε, θα με επιτρέψετε να πω ότι θα έπρεπε να επιδοτείτε κατά 100% αυτό το σύστημα. Και αυτό ήταν το αίτημά μας, κυρία Καρή. Αυτό ήταν το αίτημά μας πάρα πολλά χρόνια. 50 και μετά πήγε 30. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει είναι σε μια δύσκολη περίοδο και η πολιτεία και το κράτος και τα οικονομικά,
Βέβαια θα έπρεπε να επιδοτηθεί, γιατί τη διαφορά θα τη δούνε. Και λόγω της επιδότησης, μάλλον και λόγω της εφαρμογής αυτού του συστήματος, θα πάω λίγο πιο κάτω. Ας μην επιδοτήθηκε. Ας μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης. Εδώ ήρθα τώρα, ήρθατε πιο μπροστά από την ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Με το πετρέλαιο τι γίνεται? Σε 1,5 μήνα μπαίνουμε στο χειμώνα που θα πρέπει να προμηθευτούμε πετρέλαιο. Με τις χθεσινές τιμές, με τις περσινές τιμές, θα παγώσουμε πάλι δηλαδή? Εμείς σαν Πανελλήνια, το ξαναλέω, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων, επειδή έχουμε και τους εμπόρους, θα σας πω ότι κάναμε ένα υπόμνημα προς το Υπουργείο, το έχουμε κάνει και από παλαιότερα προς το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε εκδώσει ένα δελτίο τύπου, το οποίο λέμε ότι άμεσα θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ήδη η εφαρμογή αυτού του συστήματος των Ισδρών Νεκρών, από τον Οκτώβρη μήνα θα δούνε στα ταμεία του κράτους χρήματα. Πράγματι δεν θα παρατυπεί τίποτα. Δεν θα κινείται τίποτα το οποίο δεν θα είναι νόμιμο. Άρα λοιπόν μπορούν, αν θέλουν, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για πάρα πολλούς λόγους. Διότι αυτά που είδαμε πέρσι, που κάηκε ό,τι και γότανε. Αυτά τα χρήματα που χαθήκανε. Να σας πω κάτι, αγαπητές μου κυρίες, θα σας πω το εξής. Ότι αυτό που μειώθηκε, το πετρέλαιο που μειώθηκε, κατά 70%, μόνο το ΦΠΑ του 70% του πετρελαίου που μειώθηκε, συν το 30% της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εισέπραξε το κράτος, είναι μείον 250 εκατομμύρια ευρώ στο κράτος. Άρα δεν είχε κανένα κέρδος. Και εμείς παγώσαμε και το κράτος δεν έβαλε. Και ο κόσμος κρύωσε. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Δεν πρέπει να μειωθεί αυτό? Είναι καταναλωτικό αγαθό και ο Έλλην πολίτης το δικαιούται. Έτσι. Και το κράτος υποχρεούται. Εσείς επειδή ήσασταν και, κύριε Σμάτογλ, επειδή είσαστε και μέσα στις επιτροπές και δουλέψατε πολύ και για το σύστημα αυτό Ισδρών Νεκρών, γιατί δεν πιέζετε? Γιατί δεν τους δίνετε να καταλάβουν ότι αυτό είναι χασούρα για το δημόσιο ταμείο? Ενώ... Το δώσαμε με στοιχεία. Ναι, μα δεν το δώσαμε εμείς. Τι σας απαντούν? Το είπε το Υπουργείο Οικονομικών. Καλά, δεν το βλέπουνε. Οικονομολόγοι είναι, δεν το βλέπουνε. Βεβαίως. Και τι σας λένε? Τίποτα. Καμία απάντηση. Σιγή ευθείως τώρα, δηλαδή. Σας λέω, περιμένουμε λοιπόν, θα ξαναπιέσουμε πάλι, γιατί το ξαναλέμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να μειωθεί. Σε τι ποσοστό προτείνετε να μειωθεί? Το Υπουργείο Οικονομικών να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως είναι και μειωμένο το ΦΠΑ στην νησιωτική Ελλάδα, στους τουριστικούς προορισμούς. Να μειωθεί και της βενζίνης, του καυσίμου. Καλά, άμα μειωθεί το πετρέλαιο, ανάλογα θα μειωθεί και η βενζίνη, νομίζω, την παρασύρει και την βενζίνη. Όχι, είναι άλλο το πετρέλαιο. Όχι, καμία σχέση το ένα με το άλλο? Όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απείλαξε τη Γαλλία για την Κορσική, έτσι να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση του καυσίμου, γιατί ήταν τουριστικός προορισμός. Ναι. Γιατί να μην συμβεί λοιπόν αυτό και στον ελλαδικό χώρο? Ναι. Κάναμε και αυτό. Ναι. Αλλά ακόμα δεν έχετε πάρει καμία απάντηση, έτσι, για το τι θα συμβεί σε 1,5 μήνα από τώρα. Ελπίζω ότι θα πάρουν. Προφανώς κάποιοι θέλουν να εξαφανιστούν. Η μακρά σιωπή σας ήταν φοβερή απάντηση. Κάποιοι θέλουν να την κοινωνία, προφανώς, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνουν με αυτά που μας λέει με νούμερο ο κ. Σμάτογλου. Βέβαια. 250 εκατομμύρια μείον πέρσι και παγωμένος ο ελληνικός λαός και εξαθλειωμένος, και να δηλητηριάζουμε και τις ανάσες των παιδιών μας, κυρία Σμάτογλου, με το να καίμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας και να δίνουμε και 160.000 ευρώ την ημέρα για να φέρουμε ξύλα από την γειτονική Βουλγαρία. Από τα δικά μας δάση κομμένα. Και χωρίς να εισπράττουμε και φόρους, ίσως. Δηλαδή. Ακριβώς. Και ΦΠΑ, ίσως. Ακριβώς. Ούτε φόρους. Ναι, ναι. Και παγωμένοι γέροντες. Έτσι. Κάποιοι λοιπόν τι θέλουν εξαθλειωμένη την κοινωνία τελικά? Εκεί φτάνουμε. Λοιπόν, το ευχάριστο μήνυμα σε αυτή την ιστορία των Ισδρών Νεκρών είναι ότι θα βάζουμε 50 ευρώ και θα έχουμε 50 ευρώ στο ρεζερβουάρ μας, και όχι όταν βάζαμε 50 και είχαμε, ξέρω εγώ, 45. Σωστό? Πολύ είπατε τώρα. Μάλλον το 45. Εδώ όλα σε υπερβολή είναι. Μάλλον αυξήστε το. Εντάξει. Λοιπόν, καλά, κατάλαβα. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Μου δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Και θα το αναρτήσουμε κιόλας για να το δει ο κόσμος. Μια και είστε στο εξωτερικό και μιλήσατε στο διαδίκτυο, σε λίγες ώρες θα δείτε και την κουβέντα μας στο διαδίκτυο. Θα μπορέσετε να τη δείτε από εκεί που είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια τη μέρα. Γεια χαρά.